Εδώ είμαστε με τεράστια απουσία του Βασιλιά σήμερα, ο οποίος μας πούλησε για ένα κομμάτι ψωμί, το οποίο στην δική του περίπτωση είναι λίγο ακραίο. Ντροπή του. Ντροπή του. Ντροπή και έσχος. Το σοφάκι είναι εδώ, αντικαταστάτης του Βασιλιά, ο Στέλιος Αναστασιάδης, ο οποίος έχει μελετήσει στοίχημα. Βαρύ το φορτίο, φίλε, να κάθεται στην καρέκλα του Βασιλιά. Ναι, βαρύ το φορτίο, πάρα πολύ το βαρύ το φορτίο. Άρα θα είσαι υποχρεωμένος να πεις για Λεπαντελέ και Κίμωνα. Όπως και για Κίμωνα δεν ξέρω, για Λεπαντελέ μπορώ να πω. Ναι. Έχει γίνει, ρε φίλε, talk of the town το Λεπαντέλη. Το ψάχνουν όλοι. Δηλαδή, ναι, κανονικά. Δεν το βρίσκουν. Θα έπρεπε αυτό να διδάσκεται σε μαθήματα marketing. Ναι, ναι, ναι. Ιστορία με το Λεπαντέλη. Άστο, δεν υπάρχει. Το πίνει και η γειτονιά μου. Η Κόλπετ, ναι, είναι μαζί μας. Είναι η γειτονιά σου και δεν έχεις πάει. Δεν μπορείς να βρεις τέτοιο. Έχω πάει, αλλά δεν έχεις αντίμεση το Λεπαντέλη, ρε φίλε. Ιστορικό μαγαζί. Ιστορικό μαγαζί. Δεν είναι και Κορδελιό. Δεν είναι και... Εντάξει, το Κορδελιό είναι... νομίζω μπροστά σε ολόκληρο Λεπαντελέ είναι. Τι να είναι, ένα τίποτα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι το Κορδελιό είναι άνε, δηλαδή άνω από Παρίσι, Ρώμη, Μαδρίτη, Βαρκελόνη, Κορδελιό. Αυτό, ναι. Νομίζω τα πες με πολύ σωστή σειρά. Ναι, γεγονός είναι αυτό. Εντάξει, κυνηγάμε την πλατεία Εβόσμου. Δεν έχει να μας δώσει κάτι. Τίποτα. Η πλατεία Εβόσμου είναι τίποτα μπροστά στο Κορδελιό. Δεν γίνεται μακελιό στην πλατεία Εβόσμου. Κανονικό. Παντίζουμε πατώσει γίνεται, όχι μακελιό. Ναι. Κανονικά. Τέλος πάντων, ας υπάρχουν και δύο κομμάτια της δυτικής νικής που δουλεύουν. Ωραία. Θέλουμε λίγο δυτικές νικής να είναι ανεπτυγμένες. Με πολύ καλό σέρβις. Δουλεύει και ο Πτάλοφος. Λίγο. Αγορά, όχι τόσο. Λίγο, όχι. Λίγο το moments, πέσει, λίγο το moments, λίγο μόνο. Παλιά πολύ ήταν αγορά. Μετά. Πολύχνη. Τι να πας στην Πολύχνη. Είναι δυνατή η Πολύχνη με μαγαζιά. Είναι δυνατή. Όποτε έχουμε πάει δεν θυμόμαστε πως φύγαμε, Σοφία. Είναι πρόβλημα η Πολύχνη. Πίστεψέ με. Εντάξει, έχουμε κενά μνήμης λέγονται αυτά. Κενά μνήμης, η αγκαλιά της Κορμπέτ είναι μαζί μας για ακόμη μια φορά. Σε εκπληκτική κατάσταση. Πατήστε τα κουμπιά που λέει και ο Βασιλιάς. Ωραία. Θα δουλέψω καζίνο εγώ Σαββατοκυριακό. Να δουλέψεις γιατί έχει και προσφορά σου καζίνο. Τι προσφορά έχει. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Μπες στο λογαριασμό σου στην Goldbet. Δες. Πήρες μηνυματάκι, είσαι μέσα στους τυχερούς λογαριασμούς. Αυτοί που κερδίζουν 2.000. Και παραπάνω μπορεί. Ωραία. Είπαμε. Είμαστε μέσα. Υπάρχουν εβδομαδιαίες προσφορές στο καζίνο. Ωραία, θα δουλέψουμε καζίνο. Για τους συνδρομητές λοιπόν. Goldbet. Ποκεράκι θα δουλέψω. Όχι. Blackjack θα δουλέψω. Blackjack. Blackjack θα δουλέψω γιατί είμαι ταπεινός παίκτης. Εγώ δεν μπερδεύομαι παραπάνω. Ωραία. Η Goldbet είναι μαζί μας λοιπόν. Και έχουμε αρκετά πρωταθλήματα. Δίνουμε τα 10 εισιτήρια. Συνεχίζουμε λίγο τον διαγωνισμό, αφού είπαμε μέχρι τις 3. Λοιπόν, FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο, στο 5:45:26 θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 3 για τα 10 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Μπάτε την ερχόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. Ωραία. Σήμερα έχουμε ψωμί. Στοιχηματικό εννοείς. Εννοείται. Έχουμε. Έχουμε. Τι έχουμε. Στέλιος έχει διαβάσει. Έχω διαβάσει. Ολόκληρο ένθετο τη φόρτσα τίνη. Ναι. Σήμερα έχουμε Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία από ποδόσφαιρο. Ναι. Έχουμε Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ναι. Όπου μα πούλησε τα ρουφάσακα, τα ρουσάφακα, όπω τη λένε. Έριξε το ενέργειο. Κάτι έκανε, έχει αλλαγέ. Ναι, 15 πόντου μπροστά ήταν, μα κρέμασε. Ντροπή. Ντροπή και έσχο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Σήμερα λοιπόν, πού ξεκινάμε. Πάμε ποδόσφαιρο. Πάμε ποδόσφαιρο. Έχουμε έναν αγώνα στην Ισπανία. 10 η ώρα, Λεγκανές με Χετάφε. Ισπανία έχουμε σήμερα. Χετάφε. Μόνο ένα αγώνα έχουμε Ισπανία σήμερα. Αυτό γιατί από μόνο το που ακούγεται για ισοπαλία, που δεν θα έχει κάτι ισοπαλία βέβαια, γιατί έχουμε αποτύχει παταγωδός στις ισοπαλίες. Εντάξει. Αλλά Χετάφε είναι λίγο καλύτερη, αλλά οι άλλοι παίζουν στην έδρα τους. Νομίζω μια safe επιλογή 2-3 γκολ. Λες, θα μας καλύψει. Ναι. Λες, μια safe είναι σε αυτή. Ναι. Το 4-3. Στο τέλος. Ναι. Έχει το Juventus Inter από ό,τι βλέπω. Με μηδέν και γκανιώτα στην Goldbet. 9,5 ώρα ο αγώνας. Ο Άσος που είναι. 1,63. Ναι. Ο Άσος είναι. 4-0-1 το χ. Ο Άσος είναι Άσος που λέει ένας λόγιος φίλος μου. Ναι, και ένας άλλος λόγιος φίλος μου έλεγε Juve είναι Juve. Juve είναι Juve. Juve είναι Juve, άρα δεν είναι λίγο ψηλό είναι... το 1,63 για Juve. Όχι, γιατί είναι Inter πολύ καλή το δεύτερο χρονικό διάστημα, φίλε. Αλλά Juve είναι Juve. Juve είναι Juve. Juve είναι Juve. 1,63-1,63, 1,63% απόδοση στα λεφτά σας. Πολύ καλό ποσοστό για μια ομάδα που αν κερδίσει, νομίζω ότι μετά δεν συζητιέται και πολύ το ποιος θα το πάρει. Ενώ τώρα συζητιέται. Ναι. Εντάξει, θα τιμηθεί ο Άσος της τεράστιας
Γιουβέντους, τις μεγάλες κυρίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ναι. Μετά έχουμε Γερμανία, 9.30 ώρα, πάλι έναν αγώνα. Βέρντερ Βρέμις με Φορτούνα Ντίσελτοφ. Και αυτός ο Άσος είναι στο 1.80 αυτή τη στιγμή. Θα τιμηθεί και αυτός ο Άσος, ποια Φορτούνα του Ντίσελτοφ. Καλή επιτυχία, Σταύρο. Καλύπτει. Δεν μου λέει κάτι αυτό το μάτς, ρε φίλε. Δεν σου λέει κάτι η Βέρντερ που είναι πάρα πολύ καλή. Έχασε με νύχια και με δόντια από την Μπάγκερ την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν σου λέει κάτι. Είναι πολύ καλή ομάδα η Βέρντερ. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα τιμηθεί και αυτός ο Άσος, Σοφία μου. Να τιμηθεί. Ναι. Και... μαζί σου. Ό,τι ναι. Πατάς εσύ θα απαντήσω και εγώ το αντίθετο. Ναι. Μας ενημερώνει και ο Σωματζίκος ότι αύριο 5 η ώρα έχει Καβάλα Ηρακλής. Μπάσκετ. Ναι. Πάμε παρακάτω. Τελειώσαμε με ποδόσφαιρο. Δεν έχει. Έχουμε καμιά Γαλλία. Γαλλία όχι. Από αύριο ξεκινάμε. Από αύριο ξεκινάμε. Θα πάμε λοιπόν στο άκρο εμπορικό πρωτάθλημα της Super League. Το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι έχει καθαρά σημεία. Δηλαδή την μελέτησα την αγωνιστική, την πήγα από εδώ, την πήγα από εκεί. Δεν την παλεύω και πολύ, είναι η αλήθεια. Ωραία. Έχουμε και λέμε Αστέρας Τρίπολης, πας Γιάννη να είναι σοφάκι το ναι. Πρώτο. Ναι. 5 και 4 αγώνας. 5 και 4 του Σαββάτου. Σαββάτου, ναι. Δύο νίκες για τον Παράσχο, ας πούμε. Δύο νίκες για τον Παράσχο, 2-2. Ξέρεις, πιστεύω ότι θα φορτωθεί πολύ ο Άσος. Θα πάνε πολύ με τη φόρμα του Αστέρα Τρίπολης που θα ξεκινήσει ναι. Και θα συνεχίσει να παίρνει βαθμούς. Αλλά κάτι μου λέει ότι μπορεί και ο Πας Γιάννη να πάρει και στο σβηστό ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Τώρα που βρήκε δίχτυα ο Κλάους. Ωραία. Είναι και αυτό θέμα, ναι. Αναφυσβήτητα. Που μας πλήρωσε κιόλα, γιατί το παίξαμε. Εκείνο το τραγικό της υπόθεσης. Ότι παίχτηκε ο Κλάους και πληρωθήκαμε. Μετά από πόσους αγώνες, 32 αγώνες πρωταθλήματος. Εγώ θεωρώ το οβεράκι πόσο είναι 2,30, 2,40. Δώσ' μου ένα λεπτό να μπω στα ειδικά στοιχήματα. Το οβεράκι. Over 2,5 τώρα λέμε, έτσι. Ναι. 2,35. Πολύ καλό over, γιατί λέω τα Γιάννενα θα βάλουν γκολ. Ναι. Έτσι πιστεύω, ρε φίλε. Πήρε φωτιά ο Κλάους. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη αγωνιστική του δευτερογύρου. Δεν κρατιέται. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη αγωνιστική του δευτερογύρου, το που λένε. Γιατί το κάρμα εκεί θα δέσει στέργιο. Μάλιστα. Ωραία. Πας Γιάννενα Ολυμπιακός. Ωραία. 2-1 με 2 γκολ του Κλάους. Αχ, και 2 κιόλας. Ναι. Ωραία. Εντάξει, εκεί θα δέσει το κάρμα. Τι είναι 2 γκολ. Πάντως συμφωνούμε ότι καθαρό Άσο Τρίπολης δεν πάει το χέρι. Εντάξει, πάει, αλλά γιατί να μην πάει στο 2-30-2-40 πόσο. Έλα σοφάκι μου, έλα. Λοιπόν, 2-35. 2-35, ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Και πάμε στο Λαμία, ΑΕΚ Λαμία. Τι να παίξεις ρε φίλε στο ΑΕΚ Λαμία. Στο ΑΕΚ Λαμία τι να παίξεις. 7,5 ώρα. Αξίζει τον γκολ. Να ποντάρεις ότι η Λαμία θα βάλει ένα γκολ. Όχι. Είναι περισσότερο να παίξει τζόκερ. Ναι. Αλλά όχι ότι είναι απίθανο, απλά δεν είναι ποντάρισμα σοβαρό. Άρα, γεια σας. Το αφήνεις. Δεν ξέρω. Ένα... Για να λες δεν ξέρω, το αφήνεις. Άστο. Μόνο ναι. Αυτό που λες δεν ξέρω. Και... δεν ξέρω, όχι. Είναι... δεν παίζω ένα 20, ένα 18, ένα 22. Άσους τέτοιους δεν παίζω. Είναι αρκετά χαμηλό το ποσοστό. Ναι, και λογικά είναι, πολύ είναι χαμηλό. Χαμηλό το ποσοστό. Είπαμε, η Goldbet δίνει, αλλά δεν είναι και Άγιος Βασίλης. Ωραία, και καλά κάνει. Εδώ τώρα δεν θα φαντάζεσαι να είναι 40-45 την ΑΕΚ. Θα φεύγαμε όλοι, θα πουλούσαμε σπίτια, θα κάναμε, θα ράναμε. Τέλος πάντων, Ξάνθη Ολυμπιακός. Όλοι θα, πέσουν, θέλω. Όλοι θα πέσουν στα μούτρα μετά από τον Κυριακή. Τώρα πήγε Κυριακή. Είμαστε. 3,5 ώρα. 3,5 είναι. 3,5 ώρα. Αυτά τα βαριεστημένα. Εντάξει, δεν είναι βαριεστημένο, το μιλάμε για Ξάνθη Ολυμπιακός. Ναι, είναι ένα παιχνίδι πάντως υψηλής έντασης που γίνεται νωρίς. Που εκείνη την ώρα δεν έχει κανείς υψηλή ένταση. Αυτό θέλω να πω. Δεν θυμάσαι και τα παιχνίδια 3 ώρα που βαριόμαστε. Άστο. Έχεις φάει και τη μακαρονάδα αν είσαι παίκτης. Ναι. Στο 10.30. Ναι, ναι. Είσαι στη χώνεψη. Δεν έχεις φάει άμα είσαι παίκτης εκείνη την ώρα. Έχουμε φάει μια 7 σε ένα φιλικό επειδή φάγανε μακαρονάδα τέτοια ώρα. Και τρέχαμε και δεν φτάναμε σοφά. Τι δουλεύουνε, μακαρονάδα. Και κοτόπουλο δουλεύουνε. Ναι, ναι, δεν είναι. Ναι. Οπότε να το φάσει η ώρα 12-12.30 για να παίξει. Δεν θα το φάσει 12. Το φάσει 11. Μεσημεριανά 11 η ώρα. Το καθυστερεί και λίγο. Πάει 11.30. Ναι. Ωραία, δεν το τρώει δηλαδή ακριβώς στις 12 ούτε στις 11. Εδώ λοιπόν θα πέσουν όλοι στο διπλό με τη Μούρη. Εγώ λέω κρατήστε λίγο μια πισινή. Δεν θα του βγαίνει του Ολυμπιακού πάντα αυτό που κάνει στα οριακά. Μην το παίξετε, λέω εγώ. Τι πληρώνει το διπλό, Σοφία, του Ολυμπιακού? Το διπλό είναι 1,62 αυτή τη στιγμή. Εντάξει, νορμάλ, είναι ομάδα η οποία είναι, παλεύει να πλησιάσει την κορυφή. Είναι καλύτερη ομάδα. Από την άλλη, και Ξάνθη έχει πολλά σερί, αρκετό σερί ητών. Ναι. Θέλει και αυτή να κάνει ένα comeback.
είναι το κατάλληλο παιχνίδι, γιατί οι παίκτες έχουν ψυχολογία σε τέτοια παιχνίδια. Μακριά και αγαπημένη, λέω εγώ. Αν και θα παιχτεί το διπλό και το ξέρουμε, εντάξει. Εγώ δεν θα τα ακουμπήσω αυτό το πράγμα σε κανένα επίπεδο. Ίσως το goal goal. Ίσως. Γιατί ο Ολυμπιακός και τρώει και βάζει. Εντάξει, εκεί θα μπορούσε να κουνηθώ, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες. Όφι Παναθηναϊκός 5 και 4 την Κυριακή στο Γεντί Κουλέ. Ελαφρώς καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει για το ΑΕΚ Λαμία να είναι στο Χ, ρε φίλε, τώρα. Είναι σφιχτή η Λαμία, είναι σκληρή η Λαμία, αλλά στο Χ τώρα πώς θα μείνει μέχρι το τέλος. Δηλαδή δεν είναι σωστό παίξιμο, λέω εγώ. Όφι Παναθηναϊκός, ελαφρώς καλύτερος ο Παναθηναϊκός σχεδόν σε όλους τους τομείς. Παίζει εκτός έδρας όμως μια δύσκολη έδρα. Νομίζω ότι το Χ έχει τον πρώτο λόγο σε αυτήν την αναμέτρηση. Ο Όφι έκανε μεγάλο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, τον κέρδισε. Απέναντι στον ΠΑΟΚ, ενώ προηγήθηκε, δεν μπόρεσε να το γυρίσει, δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Το γύρισε ο ΠΑΟΚ με χαρακτηριστική άνεση, είναι η αλήθεια. Εδώ τώρα έχει πολύ Χ, έχει μείνει πίσω ο Όφι. Ο Παναθηναϊκός είναι ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Άσος και το Χ είναι στο ίδιο ποσοστό, 3-0-1. 3-0-1, 3-0-1. Και 2-51 το διπλό. Ναι. Νομίζω ότι το Χ έχει τον πρώτο λόγο σε αυτήν την ιστορία. Ναι, γιατί για να χάσει ο Παναθηναϊκός, κομμάτι δύσκολο. Πιο πιθανό να φύγει στο διπλό παρά στον Άσο το παιχνίδι. Αλλά το Χ. Το Χ είναι θεματάκι. Έχει λίγο ψωμάκι. Εδώ σε αυτούς που παίζουν τέτοια ποσοστά και κυνηγάνε τέλος πάντων μεγαλύτερες αποδόσεις. Ατρόμητος Άρης, ισορροπημένο παιχνίδι. Ο Ατρόμητος προέρχεται από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα. Ο Άρης έπαθε ένα σοκ με τον Παναθηναϊκό με τον τρόπο που σοφαρίστηκε στον 90 φεύγα. Πολύ κουβέντα στο μεσοδιάστημα της εβδομάδος. Εγώ θεωρώ ότι ο Ατρόμητος, που είναι πιο γυμνασμένη ομάδα, έχει και περισσότερη τύχη. Δηλαδή ο Άρης μετά το 60 κλατάρει. Δεν μπορεί. Αν δεν του βγει το παιχνίδι μέχρι εκείνο το σημείο, ξέχωρα που το γύρισε με τον Όφη. Παιδιά, τι έγινε? Όλα καλά? Πόσο πληρώνει η Σοφία ο Άσος? Πληρώνει καλά νομίζω. Είναι πάνω από 2 φράγκα σίγουρα. Ο Άσος των Ατρόμητος είναι 2-0-5. Είναι πάνω από 2 φράγκα. 30 κατοχή και 4-0-2 το διπλό. Όχι, και εγώ δεν μπορώ. Το Ατρόμητο 2-0-5. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Όχι, και δεν είναι οπαδική η σκέψη. Όχι, όχι, δεν είναι οπαδική. Καθόλου. Είναι τέλος πάντων μια επιλογή μια ομάδα που είναι πιο γυμνασμένη, που είναι πιο δουλεμένη απέναντι σε μια άλλη ομάδα, βέβαια, που δεν χάνει και εύκολα. Ο Άρης δεν χάνει εύκολα. Εντάξει, να εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι. Όπου πραγματικά, τέλος πάντων, μην το συζητήσουμε παραπάνω. Ο Άρης δεν χάνει εύκολα. Ακόμα και στο παιχνίδι που έχανε στο 92, το γύρισε και το πήρε, ούτε καν ισοπαλία απέναντι στον Όφη. Στα παιχνίδια που έχασε ήταν στο γκολ πλην τη ΑΕΚ. Άρα δεν είναι ένα σημείο που θα βγει εύκολα, αλλά το πηγαίνοντας στις λεπτομέρειες, στο ποια ομάδα είναι πιο γυμνασμένη, ποια ομάδα είναι περισσότερο καιρό μαζί, ποια ομάδα έχει την έδρα, κλείνουμε στον Άσο σε αυτήν την αναμέτρηση. Πάω Κλάρισα, ο Άλεξης Κούγια στην Τούμπα. Νομίζω ότι εύκολα δύσκολα η αρμάδα του Λουτσέσκου θα συνεχίσει το εντός έδρας σερί που έχει εδώ και έναν χρόνο από το παιχνίδι. Πότε ήταν τη δεύτερη γκέλα που κάναμε? Γκέλα ήταν στην Τρίπολη. Όχι, όχι, στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Τον προηγούμενο χρόνο. Ναι. Όχι πέρσι. Όχι, πέρσι πήγε μόνο με νίκες. Πέρσι είχαμε το απόλυτο στα δύο παιχνίδια. Το ένα που δεν κατέβηκε ο αντίπαλος και στο άλλο που έφυγε η ομάδα. Καταγράφηκαν ήττες, αλλά δεν υπήρχαν στον αγωνιστικό χώρο ποτέ αυτές. Ποδοσφαιρικά λοιπόν ο ΠΑΟΚ πέρσι και φέτος δεν έχει καμία απώλεια βαθμών στην Τούμπα, άρα το ποσοστό εκεί, όσο και να δίνει, είναι αρκετά χαμηλό. Πόσο? Ο Άσος 1-22 είναι. 1-22, 1-22. Να μην πάμε στα 2-3 γκολ. Όχι. 2-0. Εντάξει, 2-1. Είναι καλό στοίχημα το 2-3 γκολ, δεν το συζητάμε. Στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με μικρούς αντιπάλους στην Τούμπα, νομίζω ότι βγαίνει συνεχώς. Με την Ξάνθη βγήκε το 2-0, με τον Παντολικό βγήκε το 2-1. Με την ΑΕΚ βγήκε, με τον Παναθηναϊκό βγήκε. Πού δεν βγήκε, μήπως βγήκε σε όλα?
Ας να το δω. Αλλά... Με την Τρίπολη δεν βγήκε μόνο το 1-0. Ναι. Ναι, γενικά ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα έχει αυτό το 2-3 γκολ. Το έχει τέλος πάντων ψηλο, ψωμοτήρι. Δευτέρα μακριά είμαστε, θα τα πούμε και εκείνη τη μέρα. Πανετολικός Απόλλωνος Μύρνης, Πανιώνιος Λεβαδιακός. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο πιθανοί άσοι θα σπάσουν, ένας από τους δύο σίγουρα. Λέω εγώ. Γιατί και ο Απόλλωνος Μύρνης και ο Λεβαδιακός ψάχνουν νίκες που θα αλλάξουν την αύρα της σεζόν τους. Αλλά είναι μακριά. Ο Πανετολικός είναι καλά με 15. Ναι. Καλό Απόλλων με 2. Ναι. Το έχει πει το ποίημα, κατά το ίμιση νομίζω ή μπορεί και παραπάνω. Έχει, αλλά δείχνει κάποια σημάδια, ναι, ζωντάνιας και... Πήρε ένα βαθμό με τον Ατρόμητο, το πάλεψε, ήταν και λίγο τυχερός. Όλα καλά. Πάμε Αγγλία στην αγαπημένη μας. Έλα. Ωραία, νικήτρια στήλη θα σου δώσω εδώ, να ξέρεις. Μπόρμουθ Λίβερπουλ είναι το πρώτο. Ναι, ξεκινάμε νωρίς, 2,5 ώρα. 2,5 ώρα. Με νίκη Λίβερπουλ περνάει τη Σίτι, η οποία παίζει ώρα. Μετά, για λίγη ώρα. Για λίγη ώρα. Θεωρώ ότι δεν θα αφήσει η Λίβερπουλ, που ξέρεις τι εικόνα έχω για τη Λίβερπουλ γενικότερα, αλλά θεωρώ το, γιατί στο στοίχημα που τα λέει και ο Βασιλιάς δεν χωράνε και πολλοί τα συναισθήματα, νομίζω ότι η Λίβερπουλ θα πατήσει την κορυφή για 4-5 ώρες μετά. Εγώ λοιπόν, επειδή την Πόρμουθ την πιστεύω πάντα στο over, θα το πάω goal-goal και διπλό ή goal-goal και over. Μια παρόμοια εικόνα από αυτή που είδαμε από τη Λίβερπουλ με την Μπέρνλι στο προηγούμενο παιχνίδι το μεσοβδόμαδο. Είναι τρομερό το ποσοστό της Bournemouth. Το έγραφα για τη Φόρτσα. Είναι 12 στα 14, 13 over. Στα 15 over, ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι ομάδα των over ξεκάθαρα. Ναι. Γιατί βάζει και τρώει. Κυρία. Μετά που πάμε, Σοφάκη. Μετά 5 ώρα πάμε Μπέρνλι Μπράιτον. Ο κουτσός με το στραβό. Η Μπράιτον κάνει 2 νίκες σε ρί. Η μία με παίχτη παραπάνω, η άλλη μας ξεφτύλισε με την Κρίσταλ Πάλας. Η Μπέρνλι έχει το μαύρο του στο χάλι. Αλλά τώρα το ποσοστό στον άσο πόσο είναι? Στο συγκεκριμένο αγωνά. Ναι. Ο άσος είναι 2,91 και 3,15, το διπλό 2,76. Θα κοντράρουμε τη φόρμα της Μπράιτον, λέω εγώ. Γιατί η Μπέρνλι, αν δεν κερδίσει και αυτό, αρχίζει και παίρνει σε πολύ σκληρά μονοπάτια. Θα πάμε, γιατί είναι τεράστιο το ποσοστό στον άσο. Οι ίδιες ομάδες είναι αυτές, μην φανταστείτε τώρα, έχουν τίποτα ποιοτικές διαφορές τεράστιες. Εντάξει, η Brighton όντως έχει ένα καλύτερο σερί από την Burnley. Νομίζω όμως ότι το ποσοστό είναι εξωπραγματικό, το 2,91 στον άσο. Ωραία. Πού πάμε μετά? Μετά 5 ώρα συνεχίζουμε Arsenal με την Huddersfield. Μακριά και αγαπημένη, πάμε παρακάτω. Cardiff με τη Southampton. Εδώ τώρα. Τι θα πεις εδώ? Τίποτα. Τίποτα, ε. Δεν θα πηγαίνει στο διπλό. Την είδα με την Tottenham, καθόλου καλή. Ασύνδετη, χωρίς ρυθμό. Θα μου πεις εντάξει, η Tottenham με αυτές τις ομάδες πλέον απέχει. Μπορεί να μην είναι City και Chelsea και... Όχι, παίχει τεράστια διαφορά. Αλλά με αυτές τις ομάδες απέχει, αλλά δεν είναι. Στο Southampton δεν μου γεμίζει το μάτι καθόλου. Ωραία, αν έχεις κάποια έμπνευση. Όχι, όχι, δεν έχω. Είναι γεγονός. United Fulham παίζει. Στις 5 επίσης. Να μην φάει ένα γκολ ο Μουρίνιο. Φίλε, και δεν είναι θρίλερ και αυτό. Δεν είναι United, την παίζουμε συνεχώς. Μας πάει, αίμα μας πάει. Άστο, μακριά και αγαπημένη. Πόσο είναι, 32-33, πόσο είναι ο άσος? United, Manchester United. 1,34 είναι ο άσος. 1,34. Να κάτσω εγώ το αφάω την ψυχή μου για 1,34. Για τον Μουρίνιο, ξύπνησε καλά ή όχι. Μακριά. Εντάξει. Και τι άλλο έχουμε, το West Ham Crystal Palace. Μάλιστα. 5 ώρα και αυτός ο αγώνας. Στον 5. Η Crystal Palace μας ξεφτύλισε την προηγούμενη αγωνιστική. Πήγε, έφαγε 3 από την Brighton, τα 2 με παίκτη λιγότερο. Μείωσε 3-1 της τιμής. Η West Ham διπλό νομίζω έκανε. Ο άσος. Ο άσος είναι στο 2,31. Θα παίξουμε τον άσο, φίλε. Ναι. Διαφωνείς? Όχι. Ωραία. Και πάμε στο Chelsea City. 7,5 ώρα. Τι δίνει τη City? Τη City τη δίνει 1,96. 1,96. Τι να κάνουμε, ό,τι μας δώσουν. Ναι, City θα παίξουμε. Πρέπει να προσαρμόζεις τα μισή ζωή. Ό,τι σου δίνεις το παίρνει. Ναι. Και κλείνουμε την αγωνιστική. Αν και νομίζω και το goal-goal είναι καλό. Γιατί λογικά θα βγάλει μια αντίδραση η Chelsea, επειδή έχει τον Σάρι στον πάγκο και όχι το Villarboa, ας πούμε. Αλλά ναι, το 97. Δεν είναι εύκολο. Απλά παίζω την καλύτερη ομάδα στον πλανήτη. Όπου και να παίζει να κερδίσει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν σου λέω θα κερδίσει σίγουρα. Chelsea ομαδάρα είναι. Αλλά τελευταία ψιλομπάζει.
Είναι η αλήθεια. Και κλείνουμε στην αγαπημένη μας Τότεναμ. Πόσο δίνει το διπλό? Τότεναμ είναι 2-0-1 το διπλό. Το αγαπημένο μας 2-0-1 λοιπόν, απέναντι στη Λέστερ, η οποία από τότε που έπεσε το ελικόπτερο έχει γίνει τρένο. Παίζουν για την ψυχή του μεγάλου μετόχου. Ναι. Ωραία. Αλλά είναι η Τότεναμ. Κοίταξε όμως τι έγινε στο φινάλε τη σεζόν 16-17 πρόπερση. Δηλαδή η Τότεναμ πέρασε με ένα εμφαντικό 6-1 μέσα από την έδρα της Λέστερ. Και στο τελευταίο παιχνίδι είχαμε ένα 5-4. Γενικότερα έχουν γκολ τα μάτς των δύο ομάδων. Ναι. Είτε στην έδρα της Τότεναμ είτε στην έδρα της Λέστερ. Δηλαδή 5-4 η Τότεναμ, 2-1 η Λέστερ, 1-6, 1-1. Οπότε διπλό και γκολ-γκολ ή μια πιο safe επιλογή το γκολ-γκολ. Ναι, εμένα μου αρέσει το διπλό πάντως, αφού είναι και στα δύο φράγκα. Μια χαρά, είμαστε. Και έχουμε και έναν αγώνα την Κυριακή από Αγγλία. 6 ναι. ώρα, Newcastle με τη Wolves. Εδώ το. Αν πεταχτούμε και καταστραφούμε από αυτά που δίνουμε και θα τα παίξουμε, γιατί εμείς ό,τι δίνουμε τα παίζουμε, εντάξει. Newcastle, Wolves. Η Newcastle δεν μ' αρέσει, η Wolves κέρδισε την Chelsea, αλλά και αυτή είναι μια έτσι, μια γιουβέτσι. Πολύ μυστήριο. Άστο ρε φίλε, έχει 800 μάτς γκολ. Βλέπω τον Άσο ρε στη Newcastle, είναι ψηλός. Πόσο είναι? 2,91 Άσος. Σε ισοδύναμες ομάδες είναι. Και σε γηπεδούχο, ναι. Ναι, δηλαδή, τέλος πάντων. Και τη Δευτέρα έχει ένα Everton Watford. Δεν το κοιτάμε ακόμη, είναι νωρίς. Τζόνι, πάμε στο διαλυματάκι που είναι κομψό, είναι 1,5 λεπτό. Γκολμπέτ είναι μαζί μας βέβαια, εννοείται. Δεν φεύγει από εδώ ποτέ. Επιστροφή σε 1,5 λεπτό. Να είμαστε πάλι, τι κομψό διάλειμμα είναι αυτό, έφυγε. Πώς τα έχει κάνει έτσι ο Σουφάκη, πώς τα έχει καταφέρει όλα. Ποια είσαι, ρε, τακ, τακ. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε να πω ότι ο Πασχαλάκης ακολούθησε σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Ο Τόσκα έκανε θεραπεία και αποχώρησε καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Τι γίνεται, ρε Σταύρο? Ίωση ο Κόνιαρης, ίωση ο ένας, δηλαδή, ρε παιδιά. Ο Πέλκα στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης δέχτηκε μια κλωτσιά στην αριστερή ποδοκνημική και αποχώρησε προληπτικά με την κατάσταση να μην εμπνέει ανησυχία. Αλλά όταν συμβαίνει αυτό, Σταύρο, Παρασκευή. Δεν εμπνέει ανησυχία. Δεν εμπνέει ανησυχία. Ωραία, αφού το λέει η ΠΑΟΚ, δεν εμπνέει ανησυχία. Ωραία, έχετε ακόμα. Έχετε ακόμα 20 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα 10 εισιτήρια που δίνουμε σήμερα για το μάτς του ΠΑΟΚ με την ΠΑΤΕ την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Δεν θα δώσουμε άλλα εισιτήρια από εβδομάδα. Είναι τα τελευταία που δίνουμε για το ΠΑΟΚ με την ΠΑΤΕ. Οπότε όσοι έχετε απομείνει, δεν έχετε διαρκεία, δεν έχετε εξασφαλίσει είσοδο στην Τούμπα, στείλτε ένα μήνυμα στο 54526 FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο και η κλήρωση θα γίνει 2 λεπτάκια πριν τις 3. Και αφού είμαστε ακόμα στην αγκαλιά της Goalbet, πάμε στην Ισπανία. Πάμε Ισπανία λοιπόν. Ατλέτικο Μαδρίτης, Αλαβέζ. Τι δίνει ο Άσος? Μας κερδίσουν ποτέ αυτά βόδια. 1.37 ο Άσος. 1.37. 2 η ώρα αγώνας. Νωρίς. Νωρίς. Εκεί το μακαρόνι θα είναι στον ισοφάγο ακόμα. Ναι. Άσος. Να τελειώνουμε. Θα βγει κουτσά στραβά. Μετά έχει ωραίο παιχνίδι. 5 και 4 εδώ από ό,τι βλέπω. Βαλένθια, Σεβίλη. Εδώ τώρα. Τι δίνουμε, Σουφάκι? Λοιπόν, εδώ έχουμε άσο 2-21, χ 3-42 και το διπλό 3-32. Στέργιου, Σεβίλη λίγο καλύτερη, Βαλένθια έχει ψηλοσυνέλθει. Είναι η παραδοσιακή μάχη των τρίτο-τέταρτων της, ναι. Τέταρτο-πέμπτων της Ισπανίας. Over 2,5 και πάμε παρακάτω. Ναι, over είναι. Γκολ-γκολ και over είναι. Δεν γίνεται αυτό να μην βγει γκολ-γκολ και over. 0-0 τελικό. Γκολ-γκολ και over. Αυτό πόσο μου αρέσει το δεν γίνεται. Ναι. Πάμε 7.30 ώρα. Βιγερεάλ Θέλτα. Πάλι ισορροπημένο παιχνίδι. Φαβορή Βιγερεάλ που είναι καλή στην έδρα της. Η Θέλτα χάνει. 1.53 βάσος. Ναι, χάνει δυναμική όταν φεύγει εκτός. Είναι η αλήθεια. Γι' αυτό τη βλέπουμε και πάνω από τα 4 φράγκα που σου είναι. Είπαμε ο Άσος είναι στο 1.37. Όχι ρε, Βιγερεάλ Θέλτα. 1.73. 1.73, συγγνώμη. Ναι, το διπλό. 4.70. Ναι. Ας το αποφύγουμε, λέω εγώ. Ναι. Ας το αποφύγουμε. Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα, τοπικό ντέρμπι της Καταλωνίας. Η Εσπανιόλ αρχίζει και μπάζει τελευταία. Αλλά είναι ντέρμπι. Το παίζει στο... το διπλό. Ναι.
Ναι. Ναι. 1,51 το διπλό. 1,51. Και το ημίχρονο ακόμα. Το παίζει και από το ημίχρονο. Δεν είναι τόσο καλή η Μπαρσελόνα. Δεν είναι του Τσάβη, του Μέση, του Ινιέστα και όλων των καλών παιδιών τέλος πάντων, του Μασεράνου. Έχει αλλάξει ο Ντάνιελ Άλβες. Δεν παίζουν αυτοί. Μόνο Μέση παίζει. Ούτε ο Κρόιφ, ναι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να βγει το ημίχρονο. Το διπλό. Και πάμε στην Κυριακή, όπου έχουμε το Έιμπαρ Λεβάντε. Μία η ώρα. Δύο νεκροί από Ανία νομίζω θα είναι σε αυτό το παιχνίδι. Ουέσκα Ρεάλ Μαδρίτης. Καμία εμπιστοσύνη στη Ρεάλ Μαδρίτης και τα ποσοστά στα εκτός έδρας παιχνίδια. Πόσο είναι? 1,31 είναι το διπλό. Μακριά και αγαπημένη. Σοσιεδάδ Βαλιαδολίδ. 7,5 ώρα. 1,62 ο Άσος, 3,62 το Χ και 6,53 το διπλό. Εδώ θα τιμήσουμε τον Άσο. Έτσι. Ναι. Θα τιμήσουμε τον Άσο. Είναι σε καλό φεγγάρι η Σοσιεδάδ. Ξέχωρα αν έχασε από τη Θέλτα. Έχασε κάτι μαλλιά. Ξέρεις πως δεν βγήκε το γκολ. Έχεις δει τι έχει χάσει? Όχι. Έχουν χάσει τρία. Όχι την γκολ. 2-3 γκολ το παίζα. Και δεν μπήκε δεύτερο γκολ με 1-0 στο 30. Πάντως στο σπίτι της Σοσιεδάδ εμπνέει εμπιστοσύνη. Στο μπέ της Σοσιεδάδ. Συγγνώμη, όχι Θέλτα Σοσιεδάδ. Ναι. Οπότε νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο. Ναι, και βαγιαδόν, καλό ποσοστό μου φαίνεται. Δεν είναι και τίποτα top. Και κλείνουμε με το Μπέτις Βαγεκάνο. Θα τιμήσουμε την εκπληκτική Μπέτις στην έδρα της. 1,54 ο Άσος. 1,54. Τι να κάνουμε. Ό,τι μας δίνει η Γκολμπέτ. Κάτι θα ξέρει παραπάνω από εμάς. Νομίζω ότι κλείνουμε και εκεί. Και μιας μιλάμε για Ισπανία, την Κυριακή επί Ισπανικού εδάφους στη Μαδρίτη. River Plate Boca. 9,5 ώρα αγώνας. Τι το παίζουμε εδώ? Τι το παίζουμε, βλέπεις? Κοίταξε, όταν βλέπεις το over, πόσο είναι το over, Σοφία? Το over 2,5. Λοιπόν, περιμένετε, θα να το ψάξω λίγο αυτόν τον αγώνα, γιατί με έχετε έτσι προεκπλήξεις. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω μάλλον, είναι πάνω από 2,5 το ποσοστό το over. 2,5. Στις κόκκινες μπορεί να πιο κάτω. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα μας πει και η Σοφία το ποσοστό, το over 2,5 στο River Boca, όπου θυμίζω δεν ισχύουν τα εκτός έδρας γκολ. Δηλαδή σε οποιαδήποτε ισοπαλία πάμε παράταση, πάμε και πέναλτι. Πρώτος αγώνας, 2-2. Είναι επαναληπτικός. Είδες όσα... κάποια αμυντική συμπεριφορά, κάποια αμυντική στρατηγική σε εκείνο το παιχνίδι? Δεν έχουν. Οι Αργεντίνοι παίζουν πάνω κάτω. Δεν έχουν τακτικό ποδόσφαιρο. Είναι σαν τους Βραζιλιάνους. Γενικά στη Λατινική Αμερική το τακτικό ποδόσφαιρο περνάει σε δεύτερη μοίρα. Μετράει το πάθος, η δύναμη, η τεχνική, άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, αφού μας επιβεβαιώσει. Είμαι σε είδα την Goalbet. Περιμένετε, έχω πάει στους αγώνες Κυριακής, το ψάχνω. Ναι. Δηλαδή, περίμε. Αν είναι το over πάνω από 2,5, πόσο μάλλον είναι πάνω από 2,70-2,80. Όχι, δεν μπορούσα. Νομίζω, ρε φίλε, είναι το σημείο. Πώς είναι στο over 3,5. Όχι. Τέλος πάντων, βλέπεις over στο. Over, ξεκάθαρα, ναι. Ναι. Δεν έχω εικόνα γηπέδου, θα είναι γεμάτο. Μπερναμπέου. Γεμάτο θα είναι. Γεμάτο θα είναι. Έχει πολύ λαό και από Αργεντινή. Δεν έχει μείνει πτήση για πτήση, δηλαδή ούτε στα φτερά να κρεμαστεί. Δεν υπάρχει. Το έχεις φανταστεί ποτέ αυτό? Όχι. Ε? Όχι. Ανοίγονται νέοι δρόμοι για την ΕΠΟ. Δηλαδή ένας τελικός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να γίνει στο Μοντεβιδέο. Μοντεβιδέο. Πολύ καλό. Ή να γίνει στο γήπεδο της River. Ναι. Εμείς να κάνουμε το ανάποδο. Δεν θέλω να σκεφτώ. Κάτι Γερμανίες χαζάκια αυτά στον Κάρδιο. Όχι, δεν θέλω. ΠΑΟΚ Ολυμπιακό δεν θέλω να το σκεφτώ. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει. Ναι, αλλά τελικός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο Μοντεβιδέο. Και εκεί θα δημιουργηθεί ένα θεματάκι. Είναι η αλήθεια. Ναι, αν και το πάω ΚΑΕΚ φέτος, αν γίνει πάλι θα έχει. Αν και πέσει δεν έγινε. Ωραία. Πάμε λίγο στη Γερμανία. Βλέπεις over λοιπόν. Ναι. Εγώ δεν βλέπω τίποτα σε αυτό το παιχνίδι. Over μια μισή κόκκινη βλέπω. Αν μπορεί να παιχτεί. Γερμανία. Βέρντερ Φορτούνα σήμερα είπαμε. Εγώ βλέπω άσο. Εσύ δεν βλέπεις τίποτα. Πάμε παρακάτω. Φράιμπουργκ Λιψία. Στις 4.30 είναι η βασική. Πώς το λένε. Βασικός όγκος αγώνων, Σάββατο 4.30, όπως πάντα στη Γερμανία. Η Λειψία ψήλου στα down είναι. Θα την αποφύγω. Ναι. Μακριά. Άλλη εποχή θα το έβαζα το διπλό με κλειστά μάτια. Βάλτε μια ανατελεία. Το over 2,5 στην Goalbet στο River Boca είναι 2,60. Μπράβο. Τώρα το βρήκα και εγώ. 2,60. Είναι καλό ποσοστό. 2,60. Δεν το βάζει, φίλε, μέσα στην τριάδα σου, αν παίξει τριάδα, στο καλό δελτίο του διημέρου. Όχι, σε σύστημα το βάλω.
Over 3,5-5,5. Σε 4-5-6 το βάλω. Αλλά επειδή είναι τελικός. Δεν ξέρουμε βέβαια, δεν υπάρχει η έννοια της έδρας, εντάξει. Ναι, πώς θα λειτουργήσουν οι δύο ομάδες σε άλλη ήπειρο, σε άλλο γήπεδο. Αυτό σου okay. λέω, ναι, δεν είναι. Μπορεί να παίζουν με jet lag και να πετύχουν την μπάλα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, είναι καλό το ποσοστό όντως. Είναι value bet, αλλά δεν ξέρω αν θα το βάλω. Είμαι λίγο επιφυλακτικός. Leverkusen, Augsburg. Αυτό το σύχαμα τη Leverkusen. Πραγματικά σκέφτομαι την Ταλάρα μια βραδιά στο Leverkusen και μου κερνάει το μάτι. Όταν το ακούω αυτό το κομμάτι, αλλάζω σταθμό. Ξεκάθαρα. Δεν θέλω να ακουμπήσω αυτό το σύχαμα. Μας έχει καταστρέψει φέτος. Bayern είναι Εμβέρ και τα ποσοστά στον Άσο είναι λίγο κομικά. Η Bayern είναι Bayern. Η Bayern είναι Bayern που λένε γνωστοί στοχαστές. Και έχουμε το Wolfsburg-Hoffenheim. Όπου η Wolfsburg είναι ανεβασμένη παρότι από την ώρα που πιάσαμε στο στόμα μας τη Wolfsburg ότι είναι τσαπάδες. Έχει και ένα σερίνικον. Σερίνικον. Αλλά από εκεί και πέρα η Hoffenheim τώρα είναι δυνατή. Δηλαδή θα πήγαινα λίγο, λίγο στο διπλό λίγο. Θα την κόντραρα λίγο την φορμαρισμένη Wolfsburg. Αλλά όχι ότι καίγομαι να το παίξω. Διαφωνείς? Όχι. Ε? Ωραία. Σάλκε Dortmund, τοπικό ντέρμπι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Νομίζω ότι η Dortmund σαν ομάδα είναι μια κλάση πάνω. Έχει να κερδίσει τη Σάλκε στο σπίτι τη Σάλκε από το 2013. Έχει καιρός είναι νομίζω, 5 χρόνια είναι πολλά. Πόσο δίνει το διπλό? Το διπλό. Λοιπόν, το διπλό είναι στο 2,21. Πολύ ωραίο 2,21. Πολύ ωραίο, αλλά εις γνώσεις ότι το μάτς μπορεί να πάει είναι κάλλιστα από την άλλη, εντάξει. Ναι, και μπορεί να πάει και να κολλήσει και στο χ. Έχουν πολλά χ τελευταία. Και έχει και αέρα η Dortmund από τις υπόλοιπες. Δηλαδή έχει αυτό που λες από όσες ασφαλείας. Ναι, περνάει και το σηκώνει. 100%. Πώς, για. Η Σάλκε δεν είναι του πεταματού το τελευταίο διάστημα. Εντάξει. Ναι, αλλά δεν έχει επιθετικό ταλέντο, ναι. Φίλε. Είναι πολύ σφιχτή. Δηλαδή δεν κάνει ευκαιρίες, δεν είναι αμάν αμάν. Δεν είναι Σάλκε παλαιών ετών. Οι άλλοι είναι υδραυλικοί τώρα. Αν οι πιτσιρικάδες μπουν και. Ο άλλος μπαίνει στο 14 και βάζει γκολ στο 15 ο Πάκο. Ερέρα. Ο Πάκο Αλκάθερ. Ωραία. Δεν είναι, δηλαδή. Δύσκολο μας κι αυτό. Δύσκολο είναι, αλλά πας με την καλή ομάδα. Εγώ θα το βάλω αυτό κάπου. Να υπάρχει. Εγώ επειδή ακόμα νιώθω την κατραπιά που έφαγα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ποντάροντας στην Αϊντχόφεν μέσα στη Φέγενορντ, η οποία είχε Αϊντχόφεν 15 σερί νίκες, είχε να χάσει και ήρθε ήττα με 2-1. Λίγο τα φοβάμαι αυτά τα ντέρμπι, αλλά λόγω απόδοσης. Τα ντέρμπι είναι τριπλή, εννοείται. Απλά εδώ πρέπει να έχουμε μια προτίμηση, είναι να πάμε με την ομάδα που φοράει το αντιπαθητικό αυτό κίτρινο χρώμα. Και κλείνουμε με Χέρτα του Σαββάτου είναι αυτά. Χέρτα Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Ίδιες ομάδες. Σφιχτές, προσεκτικές. Με λίγες φάσεις και καλή συνοχή. Πολύ ψηλό ο Άσος. Αν πάω κάπου θα πάω στον Άσο. Λέω εγώ. Έτσι το βλέπω το πράγμα. Κυριακή έχει δύο παιχνίδια, Mainz Hannover, ο Τσαπάς με τον Κόντρα Τσαπά, μακριά και αγαπημένη. Και κλείνουμε με τον Gladbach Stuttgart, που είναι ένας πιθανός άσος που τιμάται. 1.45. 1.45, ναι. Είναι μαζί με την Ατλέτικο, είναι τέτοιος άσος. Μαζί με την Ατλέτικο, τον ΠΑΟΚ και να τε βάλει και την ΑΕΚ, να τα κάνεις 3 φράγκα τα λεφτά. Ναι. Βάζω 100, να πάρω 300, εγώ, με αυτό να παλέψεις. Εντάξει, είναι μια για πλούσιους τετράδα. Ατλέτικο, Gladbach, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ωραία. Πού καταλήγεις λοιπόν? Πού καταλήγεις, γιατί έχεις πει πάρα πολλά σημεία. Έχω πει σημεία αρκετά, γιατί ειδικά στην Αγγλία βλέπω πολλά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, θα τα μπερδέψω εννοείται στο τέλος. Και η χημεία που θα κάνω θα είναι αυτή που δεν πρέπει. Απομονώστε εσείς αυτό που θέλετε. Στην Ιταλία για να κλείσουμε έχουμε Νάπολη, Φροζινόνε, χαμηλός ο άσος, δεν αξίζει τον κόπο. Κάλιαρη, Ρώμα, σε πίθη Ρώμα. Όχι, όχι, με τίποτα. Ούτε μισό ευρώ. Ήτανε, ούτε στο μισό Ίντερ ευρώ. Ρώμα ήταν δύο κλάσεις καλύτερη η Ίντερ και κατάφερε να αρτυχεί το παιχνίδι. Ωραία. Λάτσιο Σαμπτόρια πάλι πολύ χαμηλά ο άσος, δηλαδή.
Δεν νομίζω ότι. Αν ήταν η περσινή Λάτσιο, δεν το συζητούσα. Ναι. Τη φετινή, μακριά και αγαπημένη. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου. Και Κυριακή πάμε στο Σασουόλο Φιωρεντίνα. Γκολ γκολ. Μια χαρά αυτό. Και το 20 κιόλα. Κάτι μάτσε τελικά στο 20. 1-1. Και μετά παίζουν ό,τι βρέξει κατεβάσει. Πάρμα Κιέβο. Πιθανό άσο, αλλά τώρα. Προβληματίζεσαι, βλέπω. Εσύ ήταν ένα παίκτη τη Πάρμα. Του είδα μια φορά εκεί, το παλεύανε με τη Μίλαν. Ήταν, ναι, ήταν καλή. Ο Ζερβίνιο παίζει. Ναι. Ο οποίο πρέπει να είναι στα 63 του αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, Ουντινέζε Αταλάντα. Βλέπω χ. Η Ουντινέζε είναι πάρα 3-2. Πολύ σφιχτή. Πάρα πολύ σφιχτή στην έδρα τη Αταλάντα, η καλύτερη ομάδα, αλλά. Ξέρω εγώ τώρα. Δεν είναι και η Juventus. Για να μου τη δίνει στο 1,90-1,95 και γύρω από ό,τι είδα. Έμπολη Μπολόνια, ο τυφλός με τον Κουτσό, μακριά και αγαπημένη. Το ίδιο ισχύει για τον Τζένο Ασπάλ. Μίλαν το Ρήνο το βράδυ. Δεν παίζουμε τη Μίλαν από άποψη. Ας την παίξει ο Βασιλιάς. Ας την παίξει ο Βασιλιάς. Και να βρίζει τη Δευτέρα. Ναι, να βρίζει τη Δευτέρα κάθε τέσσερα. Κλασικά εικονογραφημένα, ναι, ναι. Και... ναι. Σιγαμοσυχάματα. Ξανά, την άλλη εβδομάδα ξανά εκεί Μίλαν. Φουσκέτο, φουσκέτο. Με το κοντό και το αυτό, ναι. Το καρτούσο, ναι. Ναι, μου στείλανε ένα τραγούδι, ποιος μου το στείλε, που λέει για κοντούς. Και γελούσε, μόνο που το σκεφτόμουν. Δεν νομίζω ότι αξίζει κάτι άλλο από την παρτίδα την στοιχηματική. Εγώ επειδή δεν έχω το δικό σου του Παλμάρε, ναι. Δηλαδή να ασχολούμαι με όλα τα πρωταθλήματα και να έχω εικόνα για όλα τα μάτς, εντάξει, θα πω το εξής. Λίβερπουλ διπλό, Τότεναμ διπλό, δεν θα πάρω City, okay. Και over 2,5 το River Boca, μια ωραία τριάδα. Ναι. Λίβερπουλ, Τότεναμ και over. Δηλαδή πας στα 10 φράγκα περίπου. Ναι. Εσύ σοφάκι θα παίξεις τίποτα. Δεν ξέρω. Με προβλημάτισε έτσι όπω τα έλεγε. Γιατί σε προβλημάτισε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πιάσω Ιταλία. Ναι, μην την πιάσει. Έτσι όπω το είπε, δηλαδή δεν με πάει καρδιά. Όσο καλή μόδα και αν έχει το Μιλάνο, δεν θα επηρεάζει από τη μόδα. Όχι. Οι όχι. Άνθρωποι είναι σιχαμοσιχάματα. Ωραία, δεν θα παίζει ποτέ Μίλαν και Ίντερ. Παρότι η Ίντερ είναι ομαδάρα αυτή την περίοδο. Δεν παίζουμε αυτέ τι δύο ομάδε, μα έχουν καταστρέψει διαχρονικά. Πόσα χρόνια ψάχνουν αυτέ οι δύο να βρουν έτσι τον τρόπο να ξαναμπούν στι επιτυχίε, Ρεσί. Πολλά εντάξει, χρόνια. Εντάξει, κοίτα, είναι με του Παλέτη, ψιλογίνεται ομάδα. Δηλαδή με μία-δύο προσθήκε του χρόνου είναι top. Αλλά ακόμα δεν θα το. Θα περιμένω λίγο ακόμα. Είναι η αλήθεια. Θεωρεί ότι όπω βλέπει τι ομάδε θα το παίρνει η Γιούβε για τα επόμενα 5 χρόνια σίγουρα. Ή πέντε, θα κινδυνεύσει ένα-δύο χρόνια. Τρία-τριετία σίγουρα. Ναι. Γιατί κάνει και προσεγμένε επιλογέ. Δεν παίρνει 10 και 10 παίκτες. Ωραία. Εγώ λοιπόν επιμένω ότι έχει σημεία. Έχουμε τη Γαλλία 4 αγώνες έτσι. Δύο το Σάββατο και δύο την Κυριακή. Έχουμε Σάββατο 9 η ώρα Γκινγκάμ με την Αμιάν και Ρέντιζον. Έχεις πάει στο κήπεδο της Γκινγκάμ. Όχι. Ξέρεις ότι το χωριό έχει 3.000 κόσμο και το κήπεδο χωράει 8. Καλά κάνανε οι άνθρωποι. Ναι. Εκεί χάσαμε όταν πήγαμε ο μεγάλος ΠΑΟΚ του θείου του. Του, ναι. Κακό παιχνίδι παίκτης. Ούτε ναι. Ένα σε καλή μέρα. Ναι. Μπομβή μας. Δεν ξέραμε από πού μας ερχόταν. Ωραία περιοχή να πας για ταξιδάκι. Καλύτερα από την Νάπολη εννοείται. Εντάξει, σίγουρα. Ναι, ωραία περιοχή. Δεν ξέρουμε αν την κλωτσάν την μπάλα. Ακόμα το αποφεύγουμε. Τόσο καλά. Ναι. Και έχουμε μετά την Κυριακή 4 η ώρα Στρασβούργο με Καέν και 6 η ώρα. Άσος, 1,76. Καλός άσος γιατί το Στρασβούργο το είδα μια μέρα μου άρεσε. Ναι, αλλά επιφανειακά θα το έχουμε μελετήσει κιόλας. Και έχουμε μετά 6 ώρα Λίλ Ρέμπς. Ο και άσος είναι 1,77 ο άσος. Πληρώνει γκολ, με τίπα, με υψηλές αποδόσεις. Άσος είναι, που κάνει τεράστιο διπλό με στη Μονπελιέ. Έχεις δει ποτέ στη ζωή σου έναν ολόκληρο μάτς γαλλικού πρωταθλήματος? Ναι, ρε. Πολλές φορές. Βγάλε αμανικά κάποιο ντέρμπι, ξέρω εγώ, Μαρσέρι, Παρί ή Παρί Μονακό. Να δείτε, φίλε, τον Γκιγκάμπα Ρέμς. Κοίτα, θα, έχω, θα με τον Γκιγκάμπα Μιάν. Το κεφάλι καζάνι, δεν θα έχει κάτι άλλο να δω και θα δω γαλλικό πρωτάθλημα. Ναι. Δεν έχω δει ποτέ ένα ολόκληρο μάτς γαλλικού πρωταθλήματος. Ναι, δεν είναι. Το δεν θεωρώ το... αντιαισθητικό το πρωτάθλημα. Στις επιλογές που κάνω πατώντας τα πρωταθλήματα δεν το βάζω. Μόνο κάτι νεκρές μέρες, κάτι Δευτέρες που ψάχνουμε να ρεφάρουμε. Απεχνωσμένα.
και παρακαλάμε να βγει κανένα over με τέσσερις φάσεις το παιχνίδι. Είναι λίγο κουραστική η Γαλλία. Άρα καταλήγοντας λοιπόν, ξεκάθαρο σημείο στην Ελλάδα δεν δώσαμε. Ατρόμητο βλέπουμε περισσότερο. Ατρόμητο, ναι. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Over τη Liverpool βλέπω εγώ διπλό βλέπω στέλιος. Manchester United μακριά και αγαπημένη. Όχι, όχι. Ωραία. Cardiff Southampton μακριά και αγαπημένη. Arsenal δεν ακουμπάμε. Εγώ θα πάρω Burnley λόγω του μεγάλου άσου. Θα πάρω West Ham γιατί η Crystal Palace με απογοήτευσε την προηγούμενη εβδομάδα και West Ham δείχνει να είναι σε ψηλό καλό φεγγάρι. Παρότι δεν έχουν μεγάλες διαφορές ποδοσφαιρικά. City θα πάρω την καλύτερη ομάδα του κόσμου μέσα στη Chelsea. Και την Tottenham θα τη βάλω στο διπλό απέναντι στη Leicester. Ωραία. Πώς το λένε, πού αλλού είμαστε. Ισπανία, Ατλέτικο, Άστρο. Over τη Βαλένθια με τη Σεβίλη. Μακριά και αγαπημένο στέλνος βλέπει και διπλό Μπαρτσελόνα από το ημίχρονο. Ναι, δεν το ανέφερα στην τριάδα. Άστρο, Σοσιεδάδ, Άστρο Μπέτις. Σοσιεδάδ, ναι. Με Βαγιαδολίδη, Βαγιεκάνο. Αυτά είναι τα σημεία, τα πιθανά. Και στην Γερμανία συχαινόμαστε τη Leverkusen, δεν την ακουμπάμε. Δεν αξίζει το διπλό της Λειψίας, δεν αξίζει ο άσος της Bayern. Υπάρχει μια υποψία διπλού στο Wolfsburg Hoffenheim. Θα το αφήσουμε στην άκρη. Εγώ βλέπω Dortmund στο ντέρμπι με τη Σάλκε. Τη κοιλάδα του Ρουρ που λένε οι φίλοι μας οι Γερμανομαθείς. Έχει μια κοιλάδα εκεί. Μόνο εργοστάσια είναι. Μόνο εργοστάσια. Δεν βλέπεις πουθενά κοιλάδα, να ξέρεις. Είναι 15 πόλεις σε διάστημα 50 χιλιόμετρων. Έτσι είναι. Και είναι, έτσι είναι, και, είναι και παπάς ότι είναι ντέρμπι μίσους. Βλέπουν μαζί το μάτς, εντάξει. Ντροπή. Δηλαδή, ναι, υπάρχει αντιπαλότητα, αλλά καμία σχέση με μίσος και αυτό. Και παίξαν δηλαδή κάτι σούτια πέρσι. Εντάξει, ρε φίλε. Εκεί στα χοντόκα παίξουν. Μπορεί όλε. Έχουν ένα χοντόκ να το πρόλαβα όλο τη σειρά. Απλά τα κρύβουν ωραία οι μάγκες. Δεν είναι. Και Χέρτα Άιντραχτ Φραγκφούρτης, ισοδύναμες ομάδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις κλείνεις λίγο προς τον άσο. Έχουν και ίδιο ύφος αυτοί. Αυτό είναι πιθανό άντερ. Που Γερμανία για να παίξει άντερ. Όχι, δεν πάει, δεν πάει το χέρι, ρε φίλε. Ναι, δεν πάει το χέρι. Είσαι λίγο άρρωστος. Δεν πάει το χέρι. Και έχει πολύ καλές ευκαιρίες στο άντερ. Γιατί φορτώνουν οι εταιρείες και ο κόσμος τα over. Και πάει. Δηλαδή βλέπεις άντερ στο 2-10, 2-20, αλλά δεν πάει το χέρι. Όχι, εγώ παίζω καμιά φορά άντερ. Δηλαδή, το Αεξάνδρ το έπαιξε την εβδομάδα άντερ. 1,83. Όχι, εγώ λέω για Γερμανία να παίξει άντερ. Ναι, Γερμανία δεν πάει το χέρι. Γερμανία και Ολλανδία μακριά και αγαπημένη. Την Κυριακή έχει την Gladbach ένα καλό σημείο στον Άσο με τη Στουτγκάρδη. Και στην Ιταλία. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας κάνει κλικ αυτή τη στιγμή. Ένα ξεκάθαρο. Το Σασουόλο Φιωρεντίνα, το γκολ-γκολ έχει ένα ενδιαφέρον. Και ίσως το χ στο Ουντινέζι Αταλάντα. Για ποσοστά μεγάλα τέλος πάντων. Αυτοί που κυνηγάνε τα χ, κατηδιάδες, κατηδιάδες. Έχουν και αυτοί τον τρόπο τους. Να πιάσουμε και λίγο την Κύπρο. Ναι, ναι, ναι. Την Κύπρο. Αλκή ορόκλινη με Ομόνια Λευκοσίας. 1,62 το διπλό. Ναι. 4-4, 4-5, 6-5, τελικό 6-6. Εντάξει. Έχει και το Αποέλ που παίζει. Το Αποέλ εντός με τη Νέα Σαλαμίνα στο 1.31. Ναι, καλά, σιγά μη σπάσει. Ναι. Αν και με αυτούς που δεν ξέρεις. Εντάξει, και Κύπρος. Παίζεις Κύπρο. Όχι, δεν παίζω. Mm. Απλώς αρχίζω σιγά σιγά και βλέπω και άλλα πρωταθλήματα τα οποία είναι διαθέσιμα στην Goldbet. Και έχει ευκαιρίες, αλλά πού να ψάξεις. Δηλαδή πρέπει να κάνεις μόνο αυτό, να είσαι επαγγελματίας παίκτης. Δηλαδή έχει ας πούμε μια ομάδα, για παράδειγμα, δεν θυμάμαι το ακριβώς, στη Βολιβία που έχει 58 νίκες συνεχόμενες. Δεν έχουμε χαμπάρι. Υπάρχει στην Goldbet να παίξεις και να κάνει 59. Αλλά πρέπει σου λέω να μην έχεις να κάνεις τίποτα στη ζωή σου. Έχουμε ένα συνάδελφο που παίζει κάτι Βιετνάμ, κάτι τέτοια και τα πιάνει. Έχει, εκεί είναι. Οι μεγάλες ευκαιρίες εκεί είναι. Αλλά ποιος έχει το χρόνο και την υπομονή. Εμείς δεν έχουμε το χρόνο. Εμείς... Όχι ότι ο συνάδελφος έχει το χρόνο, απλά τα έχει πάρει και τα ακολουθάει. Έχει βγει δύο πρωταθλήματα εκεί, Βιετνάμ ένα και είναι ακόμη Ινδία, έπαιζε. Ταϊλάνδη. Δηλαδή για παράδειγμα οι γυναίκες της Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν 30 συνεχόμενες νίκες. Είναι αυτά διαθέσιμα. Όταν θα παίξουμε, να δεις ότι οι γυναίκες της Ατλέτικο Μαδρίτης θα κάνουν την πρώτη του σίτα τα τελευταία 25 χρόνια. Ποιο μου κάτσε τώρα πρόσφατα ένα τέτοιο που δεν είχε κερδίσει ποτέ κάποιο κάποιον και κέρδισε στο δικό μου το στοίχημα πάνω. Επίσης έχει πολλοί κόσμος παίζει και το πρωτάθλημα της Under 19 στην Ελλάδα. Εντάξει, ο καθένας όπως τι εμπνεύσεις έχει, τι... Εκεί πάω και δεν παίζουμε. Ο ΠΑΟΚ δίνει σταθερά ένα 40. Συνέχεια, ένα 40, ένα 45, ένα 40.
Ναι, χάρη του Ασένατο. Δηλαδή, αν ακολουθούσαμε που δεν το έχουμε κάνει ούτε μισή φορά. Ναι. Έχουν 11 νίκες σε 12 μάτς. Κάτι θα είχαμε μέσα πάρει. Έξω και έξω και καλές νίκες. Του 1,70, του 2. Αλλά. Ντροπή μας που δεν στηρίζουμε. Παίζουμε τα εμπορικά. Τα εμπορικά. Σουφάκι. Παρακαλώ. Έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα, έτσι. Τρεις αγώνες έχουμε. Ό,τι πούμε τα αντίθετα παίζετε, ναι. Ανατολού Εφές με Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια Τσεσεκά Μόσχας και Παναθηναϊκό με Φενέρ Μπακτσέ. Σήμερα. Τρία διπλά, όπως είναι. Τι δίνουν. 1,61 η Μαδρίτη, 1,68 η Μόσχα και 2,24 η Φενέρ. Τρία διπλά και τελειώσαμε. Υπάρχει βέβαια και το καζίνο. Προσφορά είπαμε το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε, εδώ είναι το κλειδί. Αν έτσι νιώθεις ότι έχεις ρέντα. Ναι. Και θε, γιατί. Μπες. Μπες, συνδέσεις το λογαριασμό. Δεν μας έτσι προσφορά όμως ο Φάκη. Πρέπει να μπουν τα παιδιά. Πρέπει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις, εννοείται. Όπως σε όλες τις προσφορές. Γιατί η Goldbet είναι νόμιμη εταιρεία. 100%. Και δεν θα πληρώσει τα 5 εκατομμύρια. Φυσικά αν δεν είστε. Το κράτος θα φροντίσει να μην πληρωθούν αυτά τα 5 εκατομμύρια. Φυσικά αν δεν είστε γεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας. Η Goldbet προσφέρει bonus προς κατάθεσης και σε στοίχημα και σε καζίνο. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την εξυπηρέτηση πελατών που είναι 24 ώρες στη διάθεσή σας μέσω τηλεφώνου, μέσω chat, με email, τα πάντα. Ωραία. Εμείς θα δώσουμε την σκητάλη στο διευθυντή. Ραντεβού τη Δευτέρα. Ραντεβού τη Δευτέρα λοιπόν. Με νίκη για την ομάδα μας και για την Ξάνθη, αν γίνεται. Εντάξει. Και βέβαια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εισιτηρίων, την οποία τρέχει εδώ ο φίλος μας. Ο Στέργιος μετράω, μετράω τα μηνύματα. Δώσ' μου ένα λεπτό. Ναι, θα σου δώσω. Ωραία, βάλε χάρη λίγο Γιάννη μέχρι να κάνουμε εδώ πέρα το μουχαμπέτι. Και σε λίγο τα ονόματα των νικητών για τα 10 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπάτε Μπόρισοφ. Ένα παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση μαζί με εκείνη. Η οποία, κάπου άκουσα, πρέπει να έρχονται από αύριο εδώ τις Μπάτε. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Τι καιρό έχει εκεί. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Αυτό που λένε Σάματη, ποιο μα καρτερεί εκεί. Κανένα. Πάμε Θεσσαλονίκη δηλαδή το Σάββατο. Ένα Λευκορώσο σα είπε Σάματη, ποιο μα καρτερεί εκεί. Πάμε Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Ναι. Μια βόλτα Χαλκιδική, λίγο μπουζούκι αυτό. Και παίζουμε Πέμπτη. Ναι. Μα δεν έχουν εκεί τα παιδιά υποχρεώσει. Στη Λευκορωσία πήραν το πρωτάθλημα. Ναι. Έρχονται να διεκδικήσουν την πρόκριση στον επόμενο γύρο, το Europa League. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό. Θέλω 10 νούμερα από το 1 μέχρι το 59. Λοιπόν, θα πω το 12. 12. 15. Ναι. 20. Ναι. 25. Ναι. 50. Ναι. Το 1, θα πούμε. Ωραία. Και το 1. 8. Πώς έχω πει μέχρι στιγμής. 7. 7. Λοιπόν, θα πούμε το 26. Ωραία. Το 32. Mm-hmm. Και έχουμε και ένα ακόμα. Ναι. Και θα πω και το 40. Ωραία, λοιπόν. Εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΠΑΤΕ. Θα ενημερωθείτε εντός ολίγων οι νικητές από τη γραμματεία. Δέσποινα Πατσαβούδη. Το πρώτο εισιτήριο. Το δεύτερο, Κρήτον Φυσέας. Απόστολος Ιωαννίδης το τρίτο. Ζάχος Ταχυδρομάκης το τέταρτο. Το νούμερο 50. Νίκος Φελεκίδης το πέμπτο. Γιάννης Ανδρεανίδης το έκτο, Ανδρέας Πυράτος το έβδομο, Χρήστος Γιαμάκης το όγδο, το ένατο του 32, Γιάννης Τσελεπίδης και το δέκατο, νούμερο 40, Λάζαρος Μπαϊρακταρίδης. Αυτά είναι τα εισιτήρια, θα ενημερωθείτε εντός σε λίγο λεπτό για το πώς θα τα παραλάβετε, για να δείτε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΠΑΤΕ την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Αυτά από εμάς. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.